καλύπτονται οι ανάγκες των περίπου 156.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε περιπτώσεις άμεσης βοήθειας, με τον τομέα του ΕΚΑΒ να στηρίζει τη λειτουργία του σε επικουρικό προσωπικό. Με συνολικά 39 πληρώματα, που σημαίνει 3 ασθενοφόρα στη βάρδια, η καθημερινότητα περιλαμβάνει συχνά το ρίσκο της καθυστερημένης επέμβασης. Δυστυχώς οι επικουρικοί συνάδελφοί μας σε 6 μήνες είναι επισφαλές, λίγοι είναι οι συμβάσεις τους και το πιο πιθανό είναι ότι θα τους χάσουμε, που σημαίνει ότι θα πέσουμε στα 32 πληρώματα ασθενοφόρου κάτω από το όριο πλέον ασφαλείας. Δεν θα μπορούμε να βγάζουμε πλέον ούτε τα 3 ασθενοφόρα. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα ασφαλείας για πληθυσμό 155.000 κατοίκων, σε ετοιμότητα θα πρέπει να βρίσκονται 5 ασθενοφόρα αναβάρδια. Στα Χανιά με 3 και σπανίως 4, που επιφορτίζονται και με διακομιδές περιστατικών ευθύνης των κέντρων υγείας, υπάρχει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος αποδυνάμωσης του ΕΚΑΒ. Το μίνιμουμ βέλτιστο είναι αυτό, το οποίο δεν είναι και το ασφαλές. Είναι σε οριακό επισφαλές επίπεδο, βάσει πληθυσμιακής κάλυψης που έχουμε ονομώσει Περιφερειακή Ενότητα. Οι εργαζόμενοι σε έναν διαρκή αγώνα δρόμου καλούνται να ανταποκριθούν σε δύσκολες συνθήκες. Έχει τύχει να λείπει όντως σε διακομιδή το ασθενοφόρο, άλλο ασθενοφόρο να είναι σε ένα παθολογικό το οποίο δεν χρήζει επίγουσας άμεσης έκτακτης ανάγκης να διακομιστεί και να έχουμε πυροβολισμό ανθρώπου, να έχουμε ανακοπή ανθρώπου, να έχουμε λιποθυμία η οποία δεν γνωρίζουμε την κατάσταση αν είναι όντως ανακοπή ή αν είναι μια απλή λιποθυμία και όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι καθημερινότητες για μας. Την ίδια στιγμή στον αέρα βρίσκεται η παροχή πρώτων βοηθειών σε περιοχές της ενδοχώρας, καθώς τα κέντρα υγείας είτε διαθέτουν απαρχαιωμένα ασθενοφόρα, είτε δεν έχουν προσωπικό για να τα στελεχώσουν. Με ένα ασθενοφόρο του 1985 καλύπτεται ολόκληρη περιοχή του Δήμου Σφακίων από ένα κέντρο υγείας με 2 γιατρούς που καλύπτουν εφημερίες και σε αγροτικά ιατρία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ασθενοφόρο το οποίο είναι δωρεάν των απόδημων Αμερικάνων και είναι 38 χρονών. Πριν από 2-3 χρόνια φέραν έναν άλλο ασθενοφόρο το οποίο ήταν μέσα σε ένα μήνα θάλασσα, 2 μήνες. Ήταν θάλασσα, το οποίο είναι στο συνεργείο, ούτε το φτιάξαν ακόμα. Στο Δήμο Αποκορώνου, η εικόνα σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη είναι ιδανική, καθώς στον τομέα Αποκορώνου Σφακίων του ΕΚΑΒ υπηρετούν 4 μόνιμοι γιατροί και 7 επικουρικοί, ενισχυτικά στο Κέντρο Υγείας Βάμου που διαθέτει ένα ασθενοφόρο. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ωστόσο, μιλά για μία ακόμα προβληματική περίπτωση. Και όταν επιχειρεί και φεύγει το ασθενοφόρο του Καβρού για τα Σφακιά, η περιοχή όλη εκείνη μένει ακάλυπτη. Πρέπει να φύγουμε εμείς από εδώ να καλύψουμε 50 χιλιόμετρα ορεινού δικτύου όγκου σε περίπτωση ανακοπής, τροχαίου ή οτιδήποτε επίγον παθολογικό συμβεί. Σε χειρότερη θέση βρίσκεται ο Δήμος Καντάνου Σελήνου παρά τις αυξημένες ανάγκες λόγω της έκτασης και του τουριστικού χαρακτήρα του. Το Κέντρο Υγείας Καντάνου, με ένα ασθενοφόρο και 2 οδηγούς, όταν απαιτούνται 4, αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον πληθυσμό της περιοχής. Σε πρόσφατο περιστατικό, κατά το οποίο ο γιατρός που κατοικεί στην Κουντούρα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε με γιο ταχύ στο Κέντρο Υγείας Καντάνου, από εκεί με ασθενοφόρο ξεκίνησε για το νοσοκομείο Χανίων και στα μέσα της διαδρομής τον παρέλαβε άλλο ασθενοφόρο που είχε ξεκινήσει από το Κέντρο Υγείας Κισάμου. Ένα πεπαλαιωμένο ασθενοφόρο και ένα δεύτερο που η βάση του είναι στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης καλύπτουν τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κισάμου. Ενισχυτικά είναι διαθέσιμο και ασθενοφόρο του Ανουσάκιου Θεραπευτηρίου. Την ίδια ώρα, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε κρίσιμα σημεία, χωρίς μόνιμο γιατρό είναι η Αγία Ρουμέλη και ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς.